Wish.
Καλησπέρα και απόψε, Gaming Night, Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, σε εορταστικό κλίμα η απόψινή εκπομπή. Θα παίξουμε Dragon Age Inquisition, το καινούριο RPG της EA, το οποίο έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και το οποίο, έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, διεκδικεί το τίτλο του παιχνιδιού της χρονιάς. Η εικόνα, όπως βλέπετε, είναι χριστουγεννιάτικη στο κανάλι. Εμείς θα παίξουμε απόψε από ένα σημείο και μετά, γιατί το έχω ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε όλη τη διάρκεια του streaming μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις που έχετε να κάνετε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο, ξαναλέω, έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Αν δεν έχετε διαβάσει τα reviews, έχει πάρει πολύ καλές βαθμολογίες. Το καλό είναι ότι επειδή δεν είναι online το παιχνίδι και συνήθως τα RPG τα παιχνίδια είναι online εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει πάρα πολύ καλά γραφικά και το περιβάλλον του είναι αχανές, κυριολεκτικά αχανές. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο πρώτο έτσι χώρο μεγάλο το οποίο προσπαθώ να ανοίξω για να ξεκλειδώσω. Έχω δει και άλλους στο Twitch που παίζουν και έχω μείνει άφωνος με την έκταση του περιβάλλοντος το οποίο καλύπτει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχω παίξει λίγο από τα προηγούμενα τα Dragon Age, αλλά αυτό πιστεύω με έχει κερδίσει. Αυτή την περίοδο το παίζουμε μανιωδώς, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και τα άλλα τα παιχνίδια, τα οποία επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να μου στέλνετε σε μήνυμα ή στο chat μέσα. Να μου πείτε ποια παιχνίδια θέλετε να δούμε. Πρωτού ξεκινήσουμε λοιπόν, είχα πει στην ανακοίνωση της σημερινής εκπομπής ότι θα κάνουμε μια συζήτηση για τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Που οι χριστουγεννιάτικες αγορές πάντα έχουν και gaming χαρακτήρα, γιατί τα περισσότερα παιδιά θέλουν να εμπλουτίσουν λίγο τη συλλογή τους σε ό,τι αφορά παιχνίδια στον υπολογιστή, στο PlayStation, στο Xbox. Είναι και μια καλή ευκαιρία για να μεταβούμε στην καινούργια γενιά. Βέβαια η καιρή είναι δύσκολη, δεν μπορούμε να δίνουμε έτσι τα χρήματα χωρίς κάποιο αντίκρισμα. Τώρα αν κάποιο παιδί έχει οργανώσει έτσι τα οικονομικά του ώστε να μπορεί να προβεί σε τέτοιες αγορές, εγώ είμαι εδώ πέρα για να συμβουλεύσω και να πω την άποψή μου, πάντα προσωπική άποψη σε ό,τι αφορά τις αγορές στις κονσόλες. Υπάρχει βέβαια και το PC Gaming, μην το ξεχνάμε. Απόψε θα παίξουμε σε PC. Παρένθεση, κλείνει. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα παιχνίδια τα οποία μεσουρανούν αυτή την περίοδο, σίγουρα είναι τα αθλητικά παιχνίδια όπως το FIFA και το Pro Evolution. Προσωπική μου άποψη ότι το FIFA είναι κλάσεις ανώτερο από το Pro Evolution. Βέβαια υπάρχουν και αντίθετες απόψεις πάνω σε αυτό. Είναι προσωπική άποψη. Το FIFA έχει πολύ καλύτερα στοιχεία να δώσει. Ενώ το Pro Evolution είναι καθαρά παρεΐστικο παιχνίδι, δεν δίνει τα απαραίτητα έτσι στοιχεία για να παίξεις μόνος σου και να ασχοληθείς περισσότερο, εκτός αν έχεις παρέα και θες να περάσεις ένα όμορφο βράδυ. Υπάρχει βέβαια και το NBA, το 2K15, το NBA Live που έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτά σε ό,τι αφορά τους αθλητικούς τίτλους, δεν μιλάω για τους τίτλους που έχουν σχέση με την μπάλη της Αμερικής. Δεν ξέρω αν κάποια παιδιά ασχολούνται με αυτά τα παιχνίδια, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο κομμάτι και στο συγκεκριμένο είδος. Υπάρχουν βέβαια και τα πολυδιαφημισμένα, το Destiny, το Far Cry, το Assassin's Creed. Πολύ καλές επιλογές. Πιστεύω ότι από αυτά τα τρία που είπα το Assassin's Creed αξίζει, όπως και το Far Cry. Το Destiny είναι καθαρά περισσότερο online περιεχομένο, για να παίξουμε με κάποιους φίλους μας. Και φυσικά υπάρχει και το παιχνίδι της χρονιάς για μένα, το οποίο έπαιξα και σε προηγούμενο streaming, το Middle-Earth, το Shadow of Mordor, το οποίο αν δεν το έχετε παίξει, χάνετε, κυριολεκτικά χάνετε και προσωπική άποψη θα πρέπει να είναι και το παιχνίδι της χρονιάς. Σε ό,τι αφορά τώρα παιχνίδια που είχαν βγει πιο νωρίς, στο πρώτο μισό του χρόνου, γιατί τα περισσότερα τα ξεχνάνε αυτά τα παιχνίδια. Ξεχωρίζει
φυσικά το Watch Dogs, το οποίο δεν έχει την κατάλληλη προβολή. Η Ubisoft είναι αυτή, δεν ξέρετε πραγματικά δηλαδή που ρίχνει το βάρος. Υπάρχει το Titanfall, το οποίο έχει ξεφουσκώσει τελείως σε όλες τις πλατφόρμες. Στο Xbox αν και στο Xbox 360, γιατί ήταν αποκλειστικό της Microsoft. Και φυσικά υπάρχει και το διαμάντι που λέγεται Diablo Reaper of Souls και το Remastered, το The Last of Us, το οποίο είναι συνέχεια από την περσινή πολύ μεγάλη επιτυχία στο PlayStation, αποκλειστικότητα της Sony, που είναι και αυτό ένα πολύ καλό παιχνίδι. Όπως τα έχετε καταλάβει, πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν προβεί σε πώληση bundles, δηλαδή πακέτων με κονσόλες και παιχνίδια, μαζί και με κάποιες συνδρομές τρίμηνες, αν θυμάμαι καλά, ή ενός μήνα σε κάποιες άλλες προσφορές, σε κάποια άλλα καταστήματα, που μπορείτε να πάρετε το Xbox One και το PlayStation 4 και να μεταβείτε στην καινούρια γενιά. Βέβαια υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για PlayStation 3 και για Xbox 360, περισσότερο για PlayStation 3. Όσοι δεν θέλετε να προβείτε σε μεγάλα έξοδα και θέλετε απλώς να ανανεώσετε τον εξοπλισμό σας. Στο chat μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια της συγκεκριμένης εποχής. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτά είχα στο μυαλό μου. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, υπάρχουν και στα PC παιχνίδια, τα οποία αξίζει να συζητήσουμε και να τους δώσουμε τη δέωση προσοχή. Είναι η κατάλληλη εποχή λοιπόν για να ασκήσουμε λίγο το χόμπι μας αυτό, το gaming, και να έτσι χαλαρώσουμε λίγο αυτές τις μέρες, να ξεφύγουμε, γιατί όπως γράφω και στην περιγραφή του καναλιού, για μένα προσωπικά το gaming είναι stress killer, δηλαδή διώχνει το άγχος. Θα προσπαθήσω οι εκπομπές να γίνουν πιο συχνά, να μην είναι μόνο Τρίτη και Παρασκευή, να βάλουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Λόγω φόρου του εργασίας δεν γίνεται αυτό. Τώρα μέσα στις γιορτές ίσως κάνουμε και τρία streaming την εβδομάδα. Θα το δούμε αυτό. Ανάλογα την όρεξη βέβαια. Και το αν θα υπάρξουν εξελίξεις σε κάποιο παιχνίδι που θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας και να παίξω και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, εάν θέλετε κάτι να πείτε στο chat, όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω να είναι και πολλοί, αλλά πιστεύω σιγά σιγά να γίνουν περισσότεροι. Έπεσε και η διαφήμιση από το YouTube. Να την κόψουμε λίγο αυτή τη διαφήμιση. Να μην κάνουμε δηλαδή και προμόσουν κάποιων πραγμάτων των οποίων δεν μας πληρώνουν στο κανάλι για να κάνουν τη διαφήμισή τους. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα όλους είναι να δουν τον Dragon Age, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα στο μενού της αρχής. Επαναλαμβάνω ότι το Dragon Age το έχω ξεκινήσει, θα σας πω λίγα πράγματα. Είναι καθαρά ένα RPG, ένα role-playing game, το οποίο ξεκλειδώνει χάρτες, παίρνουμε μικρές αποστολές, υπάρχει βέβαια και η ιστορία από πίσω, η οποία εκτυλίσσεται με έναν πόλεμο ανάμεσα στους Templars και τους Mages. Εμείς είμαστε κάτι σαν ειρηνοποιοί ως δύναμη. Έχουμε ξυπνήσει εντός εισαγωγικών από έναν ύπνο, τον οποίο μας έχει δώσει μια ιδιαίτερη δύναμη στο να κλείνουμε κάποιες πύλες που έρχονται κακοί στο χώρο του Dragon Age και έτσι μας έχουν ακηρύξει σαν μεσία, σαν σωτήρα, και έχουμε φτιάξει μια ομάδα με άλλους τρεις τυχοδιώκτες σαν και εμάς, που προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή την ιδέα ότι μπορούμε να αντισταθούμε απέναντι στους κακούς. Αυτή η αντίσταση δημιουργήθηκε μέσα από αυτή την Inquisition, αυτή την ομάδα που προσπαθεί να δώσει στο λαό που έχει περάσει πάρα πολλά τα κατάλληλα εφόδια. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε έναν χώρο ο οποίος υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια στο λαό και θα πρέπει εμείς να του δώσουμε τα κατάλληλα μέσα για να μπορέσει να ζήσει, να μπορέσει να φτιάξει όπλα, να μπορέσει να ζεσταθεί, να μπορέσει να τραφεί, έτσι ώστε να μείνει πιστό σε αυτή την ιδέα της πάλης ενάντια στους κακούς. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τον πόλεμο ανάμεσα στους μάγους και στους υπότες. Έχουμε μία βάση που λέγεται η πόλη αυτή Haven, και εκεί πέρα έχουμε
τη βάση μας σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σχεδίων. Θα πάω κάποια στιγμή εκεί να δείτε πώς δουλεύει και ένα είδος σαν σκακέρας πάνω που δίνουμε κάποιες αποστολές σε κάποιους συνεργάτες μας και μας δίνουν κάποιες αμοιβές όταν τις πετυχαίνουν. Αυτό έχει σημασία γιατί κερδίζουμε κάποιους πόντους και κάποιες ικανότητες ξεχωριστές που μόνο μέσα από αυτό το war table μπορούν να τις κερδίσει ο εκάστοτε παίκτης. Στην αρχή βέβαια μπορείτε να φτιάξετε το χαρακτήρα σας όπως εσείς θέλετε, σε όποια φιλία αν θέλετε να ανήκετε. Ό,τι δυνατότητες θέλετε μπορείτε να αποκτήσετε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω φτιάξει έναν elf αρσενικό με ιδιαίτερη ικανότητα στο τόξο, δηλαδή σε μια τάξη, σε μια class που λέγεται rogue. Δεν είναι πολύ δυνατός στην μάχη σώμα με σώμα, αλλά έχει κάποιες δυνατότητες από απόσταση. Βέβαια θα τα βλέπουμε και αυτά στην πορεία καθώς τα παίζουμε. Ξαναλέω ότι μπορείτε να γίνετε follower στο κανάλι έτσι ώστε να αποκτήσουμε δύναμη και σιγά σιγά να γίνει η ελληνική κοινότητα του gaming πιο γνωστή και μέσα στην κοινότητα αυτή του Twitch. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν παίζοντας. Θέλω να μου πείτε αν ακούγεται καλά ο ήχος και από εμένα αλλά και από το παιχνίδι. Αν θέλετε να διορθώσω κάτι, γιατί κατόπιν ερωτήσεις εγώ το καταλαβαίνω αν υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ σταμάτησε τώρα το παιχνίδι. Ξέχασα να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα αυτοί οι τέσσερις χαρακτήρες να τους ελέγχετε τον καθένα ξεχωριστά ή να καταστρώσετε μια στρατηγική αντιμετώπισης των εχθρών και των αποστολών. Όπως δίνεται εδώ πέρα αυτή είναι η δυνατότητα σε αυτή την φάση όπως βλέπετε εδώ πέρα στο παιχνίδι να επιλέξετε τι θα κάνει ο καθένας, που θα πάει, ποιο θα χτυπήσει, τι θα μαζέψει. Βέβαια δεν είναι τόσο πολύ role playing, η κατάσταση γίνεται αμέσως στρατηγική στο παιχνίδι. Εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει γιατί μου φαίνεται λίγο δύσχρηστο. Αν κάποιος βέβαια έχει κάποια διαφορετική άποψη μπορούμε να το συζητήσουμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Το καλό είναι ότι μπορείτε να πάρετε όποιον χαρακτήρα θέλετε από τους τέσσερις και να τους βοηθήσετε να ανέβουν εντός εισαγωγικών στην κλίμακα των δυνατοτήτων. Πάνω αριστερά βλέπετε το χέρι. Να δείξω λίγο με το βελάκι. Είναι αυτήν εδώ, η μπάρα είναι του δικού σας χαρακτήρα. Εδώ που αναβοσβήνει πάνω αριστερά. Υπάρχει η Κασάνδρα που είναι fighter. Υπάρχει ο Σόλας που είναι μάγος. Και υπάρχει και ο, αν θυμάμαι καλά τον λένε Κέντρικ. Είναι ο νάνος της παρέας. Και αν θυμάστε από την περιπέτεια του άρχοντα του δαχτυλιδίου είναι τρομεροί μαχητές και πολλοί πεισματάριδες. Στη συγκεκριμένη φάση βρισκόμαστε σε ένα camp που έχουμε δημιουργήσει σε μια περιοχή. Όπως βλέπετε δεξιά πρέπει να έχουμε φτιάξει 6 αντί για 5. Εμείς έχουμε φτιάξει τα 5 από τα 6, ακόμα ένα λείπει. Μπορούμε να δούμε το χάρτη της περιοχής. Εδώ είναι που σας λέω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Εάν σας δείξω πόση ώρα χρειάζεται να περπατήσουμε από την επάνω πλευρά που είναι εδώ που δείχνω το cave μέχρι την κάτω πλευρά που είναι ένα άλλο Winterwatch cave, πιστεύω ότι για να το κάνετε αυτό στη διάρκεια του παιχνιδιού θα σας πάρει σίγουρα στη μισή ώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση που σας δείχνω εδώ πέρα τώρα που κάνω έτσι ένα zoom out. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα camp που είναι εδώ το βελάκι, το Dusklight Camp. Και εδώ είναι οι ρόμβοι που ανάβουν για κάποιες αποστολές και κάποιους προορισμούς που πρέπει να περάσουμε για να μαζέψουμε experience points και να ανεβούμε σε ιεραρχία και σε κλίμακα δυνατοτήτων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να διαλέξουμε κάποια αποστολή την οποία θα πρέπει να φέρουμε σε πέρας. Λοιπόν, ας πάμε εδώ πέρα, ας την κάνουμε ενεργεία αυτή την αποστολή. Πρέπει να πάμε σε αυτό εδώ πέρα το μάτι όπως βλέπετε στο χάρτη έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα ο Σόλας να μαζέψει ένα artifact. Εγώ αυτή τη στιγμή ελέγχω τον δικό μου του χαρακτήρα που είπαμε είναι ένας rogue.
Θέλω να μου πείτε για την κίνηση, για τα σπασίματα που μπορεί να παρουσιάζουν τα frames. Γιατί ξέχασα να σας πω επίσης ότι είναι ένα απαιτητικότατο παιχνίδι για τον υπολογιστή. Κυριολεκτικά γονατίζει μηχανήματα. Αυτή τη στιγμή τα έχω στα high εγώ τα settings. Αλλά σε μένα τουλάχιστον δεν δείχνει να κολλάει. Κάνουμε loot διάφορα αντικείμενα τα οποία βρίσκουμε στην πορεία. Εδώ είναι κάτω αριστερά ο χάρτης, ένα mini map που μας λέει πως θα πού να κινηθούμε. Πρέπει να μαζεύουμε σίδερο έτσι ώστε να βρεθούμε στην μεγάλη πόλη και να κάνουμε αναβάθμιση των όπλων μας και της πανοπλίας μας, έτσι ώστε να γίνουμε πιο καλοί και πιο δυνατοί σε ό,τι αφορά τα όπλα και την άμυνα την οποία παρουσιάζουμε στις διάφορες μάχες. Loot. Καλό είναι να μαζεύουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Μάζευε και ας είναι και ρόγες, λέει ο λαός. Θα προχωρήσουμε λοιπόν προς τα αριστερά επάνω, όπως βλέπετε, γιατί εκεί δείχνει το mini map. Μάλιστα, εδώ πέρα είναι ένας... Κάποιος μας μιλάει, για να δούμε. Perhaps we face a common enemy in these demons. Μάλιστα, γίνει μια συζήτηση. Are you fighting the demons on your own? Πολεμάει, λέει, τους δαίμονες συγκεκριμένη κυρία. And I have no means of closing the rifts, but I have heard of elven artifacts that measure the veil. Μπορούμε να πλύνουμε και λίγο σόδα, έτσι ώστε να γνωσιζόμαστε κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Εσείς τι λέτε, να τη βοηθήσουμε? Βέβαια και θα τη βοηθήσουμε, γιατί είμαστε καλοί. It shouldn't be too much farther ahead. Θα μας πάει λοιπόν σε μια αποστολή. I do not think I could have done this alone. Η οποία πρέπει να είναι μέσα σε αυτή την dungeon entrance εδώ πέρα. By a demon that our keeper was foolish enough to summon. I am the only survivor of Clan Vernel. I was searching for another clan that would take me in when the breach appeared. Now, ξέρετε, υπάρχει αυτή τόσο διάλογος πάντα πριν ξεκινήσει μια διαδικασία στα RPG. Πολλές φορές λόγω βαρεμάρας μπορεί να πατάμε το space και να το περνάμε στα γρήγορα, αλλά κρύβονται πολλές φορές πολλά ενδιαφέροντα lores μέσα εκεί. Lore σημαίνει ιστορία, υπόβαθρο που κρύβει κάθε αποστολή και κάθε κόσμος τον οποίο εξερευνούμε. Μάλιστα, εδώ πέρα μάλλον πρέπει να πάρουμε τον μάγο της παρέας. Για να δούμε, ο μάγος μπορεί να κάνει κάτι? Βεβαίως θα κάνει κάτι ο μάγος. Άνοιξε την πύλη και φυσικά θα περάσουμε μέσα. Θα πάρουμε ξανά τον χαρακτήρα μας. Να και οι δαίμονες οι οποίοι έχουν γυμνάσει. Έχουμε κάποιες δυνατότητες τις οποίες βλέπετε κάτω. Με το 1-2 3 με κουμπάκια προχωράμε μέσα. Ακολουθούμε τους υπόλοιπους. Τα γραφικά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλά. Πρέπει πάλι ο μάγος να κάνει εδώ πέρα τη δουλειά του. Μάγε, μάγε, είσαι εδώ. Έλα πίσω, να βάλεις μπροστά αυτό το οποίο άναψε. I have heard of this, but never seen it before. It is called veil fire. It is a form of sympathetic magic. Μάλιστα, διαλέγουμε και σχημάτικο, είναι σχέδιο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια όπλα όταν θα βρεθούμε στην πόλη. Πρέπει να έχουμε μαζέψει τα κατάλληλα υλικά για να γίνει αυτό. Συνεχίζουμε με τον χαρακτήρα μας. Είμαστε πολλοί ανθρωπιστές και βοηθάμε. Εμείς πάντα από απόσταση, γιατί δεν είμαστε καλοί στις κοντινές μάχες. Πετάμε ένα ωραίο βέλος το οποίο σκάει σαν βόμβα όταν βρει το στόχο του. Ήρθατε πάνω και την μπάρα της ζωής. Έχουμε 8 μπουκαλάκια healing potion, θα το έλεγα. Τώρα θα πάρουμε λίγο τον μάγο, γιατί μάλλον πρέπει να ανοίγουμε αυτά εδώ. Ναι. Πρέπει να ανάβουμε αυτά που γράφουν light. Θα είναι, φαίνεται, ένα κομμάτι της αποστολής μας. Α,
ας πάρουμε τον δικό μας το χαρακτήρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό το σύστημα. Σας δίνει δυνατότητα να παίξετε με όλους τους χαρακτήρες, να αλλάξετε για λίγο δηλαδή τα δυνατά σημεία στα οποία βασίζεστε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Πάλι πρέπει να πάρουμε τον μάγο να ανάψει και εδώ τη δάδα. Ας κάνουμε και ένα loot. Activate, για να το κάνουμε activate. Yes, the wards are helping to strengthen the veil. This area should be safer for travelers now. Μάλιστα, λέει ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. And it seems the ancestors left something for me as well. Interesting. I believe our alliance is concluded. Go in peace. Λέει ότι βοηθήσαμε. Να μην τους πέσει. Mahalani, Maglandeval, Vienasani. Τα δικά τους τώρα. Είδαμε και ένα δωράκι. Το οποίο το μας είναι χρήσιμο. Μια αποστολή. Θέλω να δούμε ο χάρτης τι μας δείχνει εδώ. Ερωτηματικό μάλιστα. Δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει κάτι αν δεν βγούμε από το dungeon. Προτιμάω να παίζουμε το δικό μου το χαρακτήρα. Να καθίσουμε και λίγο καλύτερα έτσι ώστε να χαλαρώσουμε, να το απολαύσουμε. Γιατί και πάνω απ' όλα είναι και η διασκέδαση. Αλλά διασκέδαση με σωστό τρόπο. Όχι υπερβολές. Γι' αυτό παίζουμε πάντα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο φιδωλοί, δηλαδή να παίζουμε όσο χρειάζεται και όχι υπερβολές, να λέω. Όχι υπερβολές. Αυτό είναι που στοιχίζει πολλές φορές στα παιδιά και στους γονείς που γίνονται κακοί απέναντι στα παιδιά. Ας επαναφέρουμε λίγο την αποστολή την οποία θέλαμε να κάνουμε. Είναι αυτή που ο Σόλας ήθελε να μελετήσει κάτι. Μάλιστα, τη χάσαμε αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα πάμε σε αυτή την περιοχή να βρούμε αυτά που ζητάει η κυρία που ήταν μέσα στο dungeon, στο μπεντρούμι. Αν δεν την κάναμε ενεργή αυτή την αποστολή, έτσι ώστε να μας δίνουν τη στοιχεία. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που να μαζέψουμε. Θα την ακολουθήσουμε βέβαια. Θα κατέβουμε από εδώ, από το μονοπάτι. Ας μαζέψουμε και κάποιο Drake Stone, όπως λέγεται. Πρέπει να μας φανεί και χρήσιμο κάπου. Γεια σου κύριε Γιάννη. Είσαι μοναδικός στην παρέα μας απόψε από ό,τι φαίνεται. Δεν μας τιμούν απόψε άλλοι. Θα ήθελα να μας πεις, Γιάννη, αν βλέπουμε καλά, αν έχουμε frame drops, αν έχουμε ήχο καλό, αν ακούγεται καλά το παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε τον κύκλο. Στείλε μας, παρακαλώ, Γιάννη, αν ακούγονται όλα εντάξει, αν δουλεύουν όλα εντάξει, αν φαίνεται εντάξει το παιχνίδι. Crossroads. Αντί να περπατάμε, δεν πηγαίνουμε κατευθείαν στην περιοχή που θα είναι κοντά, όπως είναι εδώ. Τι μας δίνεται αυτή η δυνατότητα? Φυσικά και μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ φίλε Γιάννη που είσαι παρέα μου απόψε, πιστός οπαδός του καναλιού και φυσικά θα έχεις και περισσότερες πιθανότητες σε κάποιο giveaway που θα κάνουμε στο μέλλον να κερδίζεις το μεγάλο δώρο που θα βάλουμε σαν κανάλι, γιατί οι πιστοί έτσι ακόλουθοι πρέπει να αμείβονται. Και αυτό το λέω με κακή, αλλά το λέω με καλοσύνη, γιατί αυτός που δείχνει την αγάπη του στο κανάλι θα πρέπει να ανταμυφθεί.
Λοιπόν, για να δούμε πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε δεξιά. Άρα καλά πάμε από εδώ. Ήρθε και το κρικρί στην παρέα μας. Λουτ. Amulet. Για να δούμε, χρειάζεται να βάλουμε κάποιο amulet. Φυσικά και χρειάζεται να βάλουμε κάποιο amulet. Το amulet of power που είναι όμως μόνο για τον Solas. Μάλιστα, ο Solas θα το φορέσει το amulet of power. Φιλαράκι. Amulet of Dexterity, δεν κατάλαβες καλά. Αυτό μπορούμε μόνο να το φορέσουμε. Βεβαίως και μπορούμε. Dexterity είναι μια ικανότητα που έχουμε να κάνουμε πολύ καλύτερες βολές και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Πάρα πολύ ωραία. Armor. Έχουμε κάτι που μπορούμε να φορέσουμε. Όχι, εδώ το φοράμε. Αυτό τι είναι? Όχι, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Δεν μας συμφέρει να το κάνουμε αυτό. Και weapons λέει κάτι καινούριο. Ό,τι είναι με κόκκινο δεν μπορούμε να το βάλουμε στον παίχτη τον δικό μας. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε, αλλά δεν ανοίξει το class το οποίο έχουμε. Γιατί αυτό που έχω κάνει από την αρχή είναι αυτός ο χαρακτήρας να είναι καλός στα όπλα από απόσταση, δηλαδή σε αυτά που έχουν σχέση με βέλη, με τόξα, οπότε δεν συμφέρει. Εδώ τι έχουμε, κάτι το οποίο... Ένας Worried Scout. Damn it, Ritz, where are you? Α, μάλιστα. Σώσαμε κάποιον και ήταν το τέλος μιας αποστολής, την οποία δεν τη θυμόμουν. Την οποία και φέραμε εις πέρας. Ορίστε και η ανταμοιβή μας. Θα συνεχίσουμε. Κάπου υπάρχει μια κόκκινη βουλίτσα. Μια κόκκινη βουλίτσα σημαίνει ότι είναι κάποιος κακός και πρέπει να είναι ένας bandit. Ένας ληστής. Έχουν ένας. Πολύ ωραία το θέλει. Το δεκτέρις μας φάνει το μέσο. Σαν αργήκαν πολύ, ε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μιλάμε για πολύ ωραία μάχη, για πολύ ωραία γραφικά και όπως έχω δει και στις επόμενες μάχες με μεγαλύτερα level παίχτες, πραγματικά γίνεται χαμός. Προφανώς θα κάνουμε κάποιο loot εδώ πέρα, ναι. Κάτι θα έχουν αφήσουν οι συγκεκριμένοι ληστές. Ας πάμε από εδώ που είναι η αποστολή μας που έχουμε επιλέξει να φέρουμε τώρα σε πέρας. Ότι είναι με μπλε βουλίτσες στο mini map δεν κάνει κακό. Ναι, αλλά κύριοι, μου λέτε να ανέβω εδώ πέρα. Έχω απομακρυνθεί πάρα πολύ από την περιοχή στην οποία έψαχνα. Μήπως κάνω κάτι λάθος. Ας επιστρέψουμε προς τα εκεί που ήταν αρχικά. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα το streaming. Thank you again for rescuing Ritz. Ναι, ναι, τα είπαμε. Σε βοηθήσαμε, μας ευχαριστείς. Να είσαι καλά. Πριν μας είπε να πάμε δεξιά και τώρα λάβει κάπου αλλού. Ο χάρτης όπως βλέπετε.
Είναι το ραντάρ που διαθέτουμε. Μάλιστα. Μας λέει που είναι τα βοτάνια, όπως λέμε, για να φτιάξουμε τα healing potions. Τώρα κάπου εδώ είναι αυτό που ψάχνουμε. Δώσ' μας κάποιο στοιχείο για να μπορέσουμε να το βρούμε. This must be one of the supply caches Recruit Whittle wished us to find. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Κάς είναι στο τοκιβώτιο, πρέπει να μαρκάρουμε. Να δούμε αν είμαστε κοντά σε κάποιο άλλο. Ναι, είμαστε. Μπορούμε να πάμε πάνω δεξιά. Θα λέγαμε ότι μπορούμε να πάμε πάνω δεξιά. Εάν πάμε... είναι μακριά. Να πάμε κατευθείαν δεξιά. Πάλι από εδώ. Δεν θα βγάλει κάπου. Αυτός ο δρόμος δεν βγάζει κάπου. Εκτός αν έχει φαράγγι, για να συνεχίσουμε. Πάλι θα μας ευχαριστήσει. Ναι. Πολύ ευγένεια, έχει πέσει το παιχνίδι. Μάλλον τον κύκλο του βουνού θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αν είναι όμως να φτάσουμε στο στόχο μας. Έχουμε ένα dungeon τώρα στα δεξιά μας. Το Drake Stone δεν το αφήνουμε. Θέλαμε να το πάρουμε. That crossbow is remarkable, Varric. I am surprised the dwarves have not made more of them. The woman who made the arrow would rather that not happen. Wars are bloody enough as it is. A crossbow that fires this far and this quickly with so little training. Every battle would be a massacre. Indeed, I am surprised, not disappointed. Και εδώ. Κάσλο εκεί. Το βρήκαμε και αυτό. Drake Stone. Για να δούμε τι έχει στον μπαούλο. Μάλιστα, πήραμε. Και χρυσάφι, αλλά και σχέδιο για να φτιάξουμε κάποιο καλύτερο τόξο. Μάλιστα. Τώρα θα πρέπει να πάμε... όπως βλέπω από το χάρτη, το πιο κοντινό είναι αριστερά, τελείως αριστερά. Μπορούμε να κατέβουμε. Γιατί όχι. Σκοτώσουμε ένα κρυκρύ. Goodbye. Goodbye. Goodbye, όντως, goodbye. Βέβαια, στην κατηφόρα είσαι πολύ γρήγορος. Να μαζέψουμε το σιδεράκι μας. Μόνο θα κάνουμε τώρα το γύρο πάλι του βουνού για να πετύχουμε το στόχο μας. Αρκετά χρονοβόρα αποστολή, μάλλον θα έχει και καλή ανταμοιβή στο τέλος.
Πάντως δεν γίνεται και κανόνας αυτό το πράγμα που είπα μόλις τώρα. Για να δούμε ποιος μας περιμένει στο συγκεκριμένο σπιτάκι. Α, είναι η κυρία που της είδαμε να πάρει το δαχτυλίδι από τον άντρα της. I found this ring on a Templar I killed. This is it. Και επειδή έχουν καθαρίσει πολύ κόσμο και βρίσκουμε άρθρα στα αντικείμενα, ότι είναι χρήσιμο για κάποιον άλλο, το επιστρέφουμε στον νόμιμο ιδιοκτήτη. Πάει και αυτή η αποστολή. Εμείς θέλουμε όμως το cash. Όχι αυτό που χάσαν οι... συγγνώμη, οι συνταξιούχοι. Μάλιστα. Θα πάρουμε και αυτά, θα τα πουλήσουμε μετά. Θα πρέπει να ανέβουμε πάνω. Έτσι βλέπω κι εγώ. Τα κρυκλή στην παρέα μας. Άλλη μια περιοχή την οποία μαρκάραμε. Supplies for recruit Whittle. Για να δούμε πού μπορούμε να πάμε. Έχει μείνει ακόμα δύο περιοχές. Θα πάμε στα γρήγορα. Στο camp που έχουμε φτιάξει, έτσι ώστε να γλιτώσουμε το περπάτημα. Πρέπει να πάμε λοιπόν προς τα δεξιά, κάτω. Μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε και άλογο. Να το. Έτσι ώστε να πάμε πιο γρήγορα στον προορισμό μας. Φυσιολογική κίνηση του αλόγου, πολύ καλά γραφικά. Ένα πραγματικό διαμάντι λοιπόν του Dragon Age του Inquisition, το οποίο κυκλοφορεί και σε PC και σε PlayStation 4 και σε Xbox One και σε PlayStation 3 και σε Xbox 360. Το καημένο το Wii U το έχουν αφήσει όλοι. Είναι τα παιχνίδια τα πιο παιδικά, αλλά τους φανατικούς και σκληρούς και ένθερμους υποστηρικτές του. Πού μπήκαμε τώρα? Νομίζω ότι μπήκαμε σε λάθος. Ας φύγουμε. Ξεκινάει το τρέξιμο. Να φτάσουμε λοιπόν και στην τελευταία φάση, την οποία μάλλον θα πρέπει να τη δούμε από εδώ. Να ανέβουμε πάνω. Μας ξέφυγε. Είναι λίγο δύσκολο το κουμαντάρι στον συγκεκριμένο. Δώσε λίγο ακόμα, έτσι. Να ανέβουμε. Δεν θα μπορέσουμε. Μάλιστα, μετά έχουμε και ένα rift που θα πρέπει να κλείσουμε. Βλέπετε κάτω στο βάθος αυτή η φωσφοριζέ πράσινη στήλη. Αλλά πώς ανεβαίνουμε πιο ψηλά, για να δούμε.
Εδώ και η παρέα μας εξαφανίζεται όταν παίρνουμε το άλλο. Δεν ξέρω τι βάζουμε. Είμαστε ο Sport Billy που την κρύβει στο τσαντάκι του. Γιατί με το άλογο δεν μπορεί να περάσουμε μέσα στο μοναστήρι του συγκεκριμένου. There must be something here. Στην συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει κάτι. Ναι, απομακρυνθήκαμε πάρα πολύ. Αφαιρέθηκα, δεν κοιτούσα το χάρτη. Το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού που είναι βαρύ. Γιατί σε μένα λίγο έτσι παρουσιάζει ένα frame drop αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε κάτω, αναβοσβήνει το ραντάρ για κάποιο στοιχείο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το ανασύρουμε. Και τι είναι αυτό το στοιχείο μας, λέει πως θα πού να κοιτάξουμε. Έχουμε κάποιο στοιχείο εδώ. Έχουμε κάποιο στοιχείο εδώ. Όχι, είναι πίσω από τον τοίχο, άρα πρέπει να ανέβουμε τη σκάλα. Αλλά καλά κάναμε και ήρθαμε από εδώ. Ήταν εκεί. Κοιτάξτε τώρα bug. Να μην μπορούμε να περάσουμε ανάμεσα από δύο ανθρώπους που απέχει ο ένας από τον άλλον ένα χιλιόμετρο. Κάτι είναι πάνω στο τραπέζι. Τώρα δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Μας έρθουμε εδώ. Είμαι πίσω. Μήπως είναι στον πάνω. Να στον πάνω άλφα, δεν είναι πάνω άλφα. Θα βρούμε ένα μάτσο μπουκάλια για να συμπληρώσουμε τα 29 για να κερδίσουμε το achievement το συγκεκριμένο. Ας κάνουμε και ένα loot εδώ πέρα. Σάφι. Υλικό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αναβαθμίσεις. Σε καλό μας βγήκε λοιπόν που ήρθαμε εδώ. Πρέπει να επιστρέψουμε στο χώρο στον οποίο ξεκινήσαμε γιατί εκεί είναι πάνω το τέταρτο stack. Το τέταρτο cast, συγγνώμη. Πώς δεν το είχαμε δει προηγουμένως. Βέβαια, αφού ήμασταν πάνω στο άλογο, θα το δούμε. Το ρίφτ εκεί πέρα. It can't properly be called a war any longer. Και φυσικά. Θα πάμε να κλείσουμε και εδώ πέρα το
The free for all. Mages against Templars against everyone. Για να δείτε πως κλείνει και ένα rift με την ικανότητα που έχουμε αποκτήσει στο χέρι μας. Α, όχι. Αστυχώ. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά δύσκολο, δεν ξέρω αν θα αντέξουμε. Κάτι σαν το κλείσουμε και χτυπήσουμε τον συγκεκριμένο δαίμονα. Goodbye. Δεν έχω διαθέσει. Βρήκαμε επίπεδο μάλλον. Δεν τον βλέπω καλά. Καθάρα ήδη έχει δημιουργήσει προβλήματα. Να το καταλαβαίνω μας. Ούτε που τον ακουμπήσαμε. Ωραία. Φύγουμε. Το βγάτι η μάνα δεν έκλεψε ποτέ όπως λέει και το ρητό. Κατάλαβε. Ναι, αλλά έχουμε να πιούμε και κανένα πόσκιν. Να μας αφήσουν οι υπόλοιποι γιατί είναι λίγο δοφίχτες. Ωραία αυτό η ικανότητα που έχουμε. Λοιπόν, τι κάνω και πήγαμε τον συγκεκριμένο. Προλάβουμε όμως την πίσω μια βαγίδα. Έλα που δίνω, χωρίστε με τη δύναμη που έχουμε στο χέρι. Σε διατάζω να το δεδοποιήσω. Και στη συγκεκριμένη περιοχή κλείσαν όλα τα rifts. Γι' αυτό μας θεωρούν τον μεσία που περιμένουμε, γιατί κάνουμε αυτά τα ωραία τα κολπάκια και κλείνουμε τις πύλες των δαιμόνων. Ας πούμε και ένα. Healing potion. Το οποίο μπορούμε τη συγκεκριμένη προσόντα που λέει ότι έχουν μείνει μόνο ένα από τα 8 να την επαναφέρουμε στην αρχική της κατάσταση αν γυρίσουμε σε κάποιο camp. Τώρα να δούμε αν πηγαίνουμε σωστά. Υπάρχει κάποιο μονοπάτι. Μάλλον από εδώ πρέπει να πάμε πάλι γύρω γύρω από το βουνό. Τους βλέπετε τους bandits, θα τους δώσουμε να καταλάβουν στη συνέχεια αφού ολοκληρώσουμε και το τελευταίο κομμάτι για τα κάσεις. Μάλιστα, τι έχουμε εδώ, dungeon. Ναι. Αναλάβει ο φίλος μας ο μάγος. Για να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι από όλα αυτά. Θα πρέπει να είμαστε level 6 να το φορέσουμε. Αυτό μπορούμε. Βεβαίως και μπορούμε και κοιτάξτε γίνομαι ακόμα πιο όμορφος χωρίς την ενοχλητική περικεφαλαία που φορούσαμε τόση ώρα. Μάγε, μάγε, έλα να μας βοηθήσεις. Τα κατάφερε όμως. Φίλος μου.
Drake Stone. Και η μας. Πολύ τη βρισκόταν με τους πετυχαίνω από απόσταση. Και πολύ τη βρισκόταν με τους πετυχαίνω και η βολή αυτή που είναι σαν βόμβα από απόσταση. Φτιάχνουμε να φαίνεται λίγο καλύτερα. Κάποιο σκελετό. Θα μας αφήσει να κάνουμε loot. Πώς μου την δίνουν αυτά τα πράγματα τώρα που είσαι από δίπλα και δεν μπορείς να το πάρεις. Θα το θέλαμε το RAM meat. Αυτό είναι καλό όπλο για τον μάγο μας για να δούμε μπορεί να το πάρει. Θα το πήρε. Πολύ Drake Stone μαζεύουμε. Για τον Κέντρικ. Για να δούμε, ο μάγος μπορεί να κάνει κάτι. Λίγο τις δυνατότητες του μάγου, γιατί βλέπω ότι έχει ξεκινήσει πολλά πράγματα. Αχα. Καλό. Και... απέτω. Μάλιστα και το τελευταίο. Πρέπει να γυρίζουμε πίσω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είναι εκεί. Γυρίζουμε προς τα πίσω για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η τύχη. Και το κεφάλι. Πρέπει να ανοίξουμε λίγο και τους και τις πυραμίδες που είδατε, γιατί είναι ένα achievement. Πρέπει να ανακαλύψουμε όλους τους χώρους που έχει σημαδέψει το χάρτη ο δημιουργός του παιχνιδιού. Άρα πάμε καλά, αλλά θα δούμε κάποιους μπάντους τώρα εδώ.
Όχι, δεν να τους φοβίζουμε. Γιατί... Όχι, δεν να τα μάλλω. Φόβερ. Γιατί δεν είναι πολύ πικρή για το παιχνίδι στο πώς θα παίξετε και με ποιες δυνατότητες θα έχετε. Άρα, μπορείτε να έχετε και τις τέσσερις. Και τις τέσσερις κλάσεις και τα τέσσερα θετικά στοιχεία που έχουν οι συγκεκριμένοι παίκτες. Να ξεκλειδώσουμε την τοποθεσία. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε τώρα δύο objectives εδώ πέρα, για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να δώσουμε το σίδερο. Κάποια στιγμή θα γυρίσουμε και στο camp για να κάνουμε ανανέωση δυνάμεων. Κάπου εδώ λέει ότι είναι το key, το κλειδί. Λες. Less. Seeker, you initially believed our Herald of Andraste was involved in the attack on the Conclave, yes? I did. The evidence seemed damning, given the lack of an alternative. Yet you changed your mind. You also heard the voices at the temple. Is it so surprising I listened to them? Sadly, yes. Too few invested with authority possess the courage to alter their course. They fear the appearance of weakness. The truth is more important than my reputation. And anyone wishing to accuse me of weakness... Wild Run. ...is welcome to try. Run. Πάλι θα ανέβουμε το βουνό. Α, σφάμε στους μπάντες γιατί έχω κάνει όρεξη. Αυτά είναι. Βρε τα κρικρή είναι αυτά που κυνηγάμε. Έλα εδώ κρικρή. Δεν βγαίνονται εύκολα. Να νομίζεις. Έλα εδώ κρικρή. Τι φάγαμε.
Αφαιρέθηκα τόση ώρα, δεν είπαμε κάτι για το παιχνίδι. Μαζεύουμε τώρα κρέας από αυτά τα ραμς, αυτά τα κρικρί που έχουμε παρέα μας στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν βλέπω όμως άλλα κρικρί. Α, να το ένα. Αν και είναι Χριστούγεννα, θα σε φάει το Πάσχα. Και εσένα. Το άτομο. Δεν σκοτώνεται. Φάγανε άλλοι. Κρέας θέλουμε. Άλλα δύο κομμάτια κρέας. Για να σώσουμε το λαό μας. Κατά λάθος έγινε αυτό. Και παρεύλα. Τελικά είναι εύκολη η συγκεκριμένη κακή. Θέλουμε δύο κρυκρή ακόμα. Θα τα βρούμε. Στην περιοχή που είναι μαρκαρισμένη με μόνο στο mini-map. Με ξέρετε πως κάνω για τα loot. Πού ανεβήκαμε τώρα? Κάτσε μην κάνω μια χαζομάρα. Κρικρή δεν βλέπω. Μάλιστα, τίποτα δεν καταφέραμε. Έτσι είμαστε τα κρικρή. Τι πας να κάνεις αφού μπορείς να περάσεις από εδώ. Και
Τελειώσαν τα κρυκρύ. Δεν νομίζω. Να το. Το πλησιάσουμε. Ωραίο σημάδι. Κάντε κάτι ρε. Σας φύγε ρε. Το πετύχαμε. Κόμμα ένα. Ακόμα ένα κρίκρι θέλουμε. Πού είσαι? Ένα κρυφτή ακόμα, πού είναι? Ωραία, έχουμε κάνει τον κύκλο αυτή τη στιγμή. Ας φάμε κι αυτούς. Καταφέραμε. Να το... Πρέπει να είναι έτοιμο σκελετός αυτός. Όχι, να πάει. Ένα κρυκλή ακόμα θέλουμε. Για να δούμε, θα βρεθεί κανένα. Πού στο καλό τριγυρνάει.
Παλιοκρυκρή, πού πήγες? Πολύ ωραία γραφικά, όντως. Τι είναι αυτό? Σε όλη αυτή την περιοχή υπάρχει και κρύ. Αχ, τα κακόμερα τα κρύβει, πού εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί αυτή τη στιγμή, τώρα δεν μπορώ να βρω το κρυκλί. Ένα έγινε. Πού στο καλό μπορεί να κρύφτηκε? Γιατί δεν μπορεί κάπου είναι κρυμμένο. Έρε με τους bandits. Δεν βλέπω φως. Έχει κι αλούλι. Για να βγούμε εδώ πέρα. Μπας και βρούμε εδώ κρυκρύ. Χριστουγεννιάτικη ατμό. 23 Δεκεμβρίου, πάμε 24, παραμονή Χριστουγέννων λοιπόν. Κοντεύουμε μια μισή ώρα streaming. Κάποιες στιγμές στις γιορτές που θα είμαστε και εμείς ξεκούραστα, θα παίξουμε ένα 5ωρο με 6ωρο. Να το ευχαριστηθούμε πρώτα, αλλά και να δείξουμε όσο γίνεται περισσότερα παιχνίδια.
βέβαια, δε. Να. Και πες μου, δεν μπορώ να το βγάλω. Μπα. I'm not familiar with this. Να γίνεις. Και πού είναι ο Hunter για να του δώσουμε. Μάλιστα. Αστράριουμ. Τι είναι το αστράριουμ για να δούμε. Πάμε στην κεντρική περιοχή της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου χάρτη. Να δώσουμε στον κυνηγό αυτά που μας ζήτησε. Τα raw meat, τα raw meat, συγγνώμη, που σαν rabbit. Θα ταΐσει τον κόσμο making it hard for a man to hunt for his supper. Here, maybe this will help. It more than helps. These folks some hope. I didn't think much of the Inquisition. But no one else is helping like you lot. Maybe I was wrong. Πήραμε τους πόντους. Έχει μια ακόμα ένα κάμπ που δεν έχουμε ανακαλύψει. Μάλιστα είναι μακριά. Τι θα κάνουμε γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη περιοχή όπως βλέπετε. Δεν έχω ανακαλύψει, μάλλον κοντά στη μισή είμαι. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Λοιπόν. Θα τελειώσει απόψε το streaming σε ό,τι αφορά το Dragon Age το Inquisition. Προτού το κλείσω, θα γυρίσω λίγο να δείτε την κεντρική περιοχή, να δείτε λίγο πώς αποκτούμε τους πρόσθετους πόντους σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και τη διπλωματία. Εμείς είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Ας γυρίσουμε εδώ λοιπόν, να το δούμε και αυτό και να κλείσουμε για απόψε. Σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πολύ έτσι ψάξιμο. Πάρα πολύ χρόνο θέλει για να το τελειώσουμε. Δεν ήθελα να παίξουμε ακόμα ένα first person shooter. Ήθελα να έχει λίγο έτσι και περιεχόμενο η όλη διαδικασία. Κάποια loading screens όπως βλέπετε. Το Heaven. Ας πάμε στο αρχηγείο μας.
Να δοκιμάσουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ή να βαθμίσουμε κάποια. Από ότι από τα δική μου μαζέψαμε να βαθμίσουμε κάποια από τις στολές μας, τα όπλα μας. Όχι, είναι από κάτω. We'll need some of your cloth for bandages. And how? Greetings. Εδώ είναι ο έμπορος της περιοχής. Δεν ενδιαφερόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή να βάσουμε κάτι. Αλλά μια που είμαστε εδώ για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποια αναβάθμιση στα όπλα μας ή στην πανοπλία μας. Πανοπλία μας, τα ρούχα. Good day to you. Please send this to our fax for the... Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα ρούν, αλλά δεν έχουμε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Να δούμε στην πανοπλία, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ούτε εδώ. Θα φτιάξουμε κάποιο όπλο. Μάλιστα. Μπορούμε. Βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε φτιάξει ένα καινούριο τόξο, το οποίο ας το ονομάσουμε, ας δώσουμε ένα όνομα, ας το πούμε, έχουμε κανένα αστείο όνομα. Θήκη. Για το τόξο αυτό που φτιάξαμε, ένα γκριπ χερούλι. Ωραία, μπορούμε να το πάρουμε. Πνίχτης. Πνίχτη θα μας δώσει κάτι καλύτερο. Τα accessories και τα upgrades, είδαμε. Great.
Μάλιστα, καταφέραμε κάτι. Μπάλει σε αυτά. Όχι, δεν θέλουμε. Συνεχίσουμε μετά το ψάξιμο. Θα πάμε λίγο στο War Table να δούμε λίγο πώς βλέπει και αυτό. Ελπίζω να μην έχει διακοπεί ο ήχος. Τουλάχιστον στα streaming τα ζωντανά δεν κόβεται, αλλά μετά στις μαγνητοσκοπημένες αυτές τις εκπομπές κόβεται ο ήχος στο τελευταίο μισάωρο. Βέβαια όλοι είναι ευγενικοί και μας ευχαριστούν για την προσφορά μας. Να το War Table, το παιχνίδι και αυτό το κομμάτι της διπλωματίας, θα το έλεγα. Μάλιστα, μας έφερε 72 ξανομίσματα και πήραμε και το Amulet of Power. Any word? Nothing yet. Τίποτα ακόμα, εδώ είναι που πάμε. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εδώ αποστολή. Μας αφήνει κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Having the herald address the clerics. Αλλάζουμε περιοχή επιστήμη και υπάρχει έτσι ένα cinematic. Mother Giselle is wrong. At the moment, the chantry is only stress. And we should ignore the danger to the herald. Let's ask him. Βοηθήσει. I'm more concerned this won't actually solve any problems. I agree. It just lends credence to the idea that we should care what the Chantry says. I will go with him. Mother Giselle said she could provide us names. Use them. But why? This is nothing but a... What choice do we have, Liliana? Right now we can't approach anyone for help. Τώρα έχουν κάποια πράγματα στο παιχνίδι το οποίο δεν προλαβαίνω να ζεστά. Use what influence we have to call the clerics together. Once they are ready, we will see this through. Καθένας έχει μια συγκεκριμένη δύναμη που μπορεί να τη βοηθήσει την Inquisition αυτή για να προχωρήσει. Μάλιστα, πρέπει να στείλουμε την διπλωμάτισσα τη συγκεκριμένη. Έχουμε 10 power, μας κοστίσει 4 για να το κάνουμε, για να κάνουμε τη συγκεκριμένη αποστολή. Φυσικά και θα το κάνουμε για να ανοίξουμε κι άλλο χάρτη. Για να δούμε αν θα ακολουθήσει κάποιο cinematic. Υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι το Dragon Age είναι αρκετά βαρύ για το PC, οπότε θα σας συμβούλευα αν δεν έχει καλό PC να το παίξετε σε κονσόλα. Αυτή τη στιγμή ο δικός μου υπολογιστής δουλεύει στο 83% η μνήμη RAM και γύρω στο 59%, ξέρεις, το 50% η CPU, η μνήμη του επεξεργαστή. Το δικό μου το μηχάνημα διαθέτει 6 GB RAM. Έχει μια Nvidia GTX 770 σε triple monitor παίζω αυτή τη στιγμή. Αλλά μόνο τη μία χρησιμοποιώ γιατί το streaming θέλει να παρακολουθώ το chat και το τι δείχνουμε στις άλλες δύο. Ένα λοιπόν κακό στοιχείο του συγκεκριμένου παιχνιδιού είναι τα loading screens που κρατάνε αρκετά. Να είμαστε λοιπόν σε μια καινούργια περιοχή. The city still mourns.
Τι φοβήθηκες τώρα που μας είδες? Βέβαια, και ξέρουν όλοι ποιοι είμαστε. Never failed to impress me, Varric. My Lord Harald. You're one of Leliana's people. What have you found? The Chantry Mothers await you, but so do a great many Templars. There are Templars here? People seem to think the Templars will protect them from the Inquisition. They're gathering on the other side of the market. I think that's where the Templars intend to meet you. Only one thing to do, then. They wish to protect the people from us? Θα προστατεύσουν την πόλη από μας. Μάλλον θα την προστατεύσουν από εμένα. Herald of Andraste, I'd say. Surely they cannot think such a thing. Why not? They wouldn't be the only ones. You think the orders return to the fold, maybe? To deal with us upstarts? I know Lord Seeker Lucius. I can't imagine him coming to the Chantry's defense. Not after all that's occurred. Return to Haven. Someone will need to inform them if we are delayed. As you say, my lady. Πρέπει να διαβάζουμε αυτά γιατί δίνουν πρόσθετα XP. Όπως είδατε, τα ανάβουν XP. 50 κάθε φορά. Εδώ μας λείπουν κάποιοι πόντοι για να ανεβούμε σε level. Λέτε να έχει σημασία που τα περνάμε έτσι. Δεν είναι δωράκια αυτή τη στιγμή. Έχουμε και απέναντι. Στο κεφί θα έχουμε μαζέψει 2.974 experience points. Points. Θυμήθηκα τώρα τη Eurovision. Άσχετο. Χάρτης. The Threat Remains, μάλιστα. Το όνομα της αποστολής στην οποία βρισκόμαστε. Η Δεπιπάτα μας δίνει στοιχεία. Δεν σταματάει το παιχνίδι. Να μαζέψουμε τις ταμπελίτσες από τα λιονταράκια. Και όλα αυτά. Δεν έχει απέναντι. Άλλο πράγμα θα ανεβούμε κανένα level τώρα. Μέχρι 398. Ας παρακολουθήσουμε. Val Royo, έτσι λέγεται η πόλη στην οποία βρισκόμαστε και να... We mourn our divine. A naive and beautiful heart, silenced by treachery. You wonder what will become of a murderer. Well, wonder no more. Behold, the so-called Herald of Andraste, claiming to rise. Where our beloved fell. Μάλιστα, τα βάζει μαζί μας. We say this is a false prophet. The Maker would say no elf in our hour of need. Σταμάτα το. Enough! I will not listen to these self-serving lies. We came here to talk. It's true. The Inquisition seeks only to end this madness before it is too late. It is already too late. The Templars have returned to the Chantry. They will face this Inquisition and the people will be safe once more. Τι έχουν πάθει όλοι μαζί μας, ορίστε. Αν πιστεύεις στους Templars, την πάτησες μεγάλη. Μεγάλη μάλλον. Still yourself. She is beneath us.
Was that display supposed to impress me? On the contrary, it wasn't for you at all. Lord Seeker Lucius, it's imperative that we speak with... Lord Seeker? Creating a heretical movement, raising up a puppet as Andraste's prophet, you should be ashamed. You should all be ashamed. The Templars failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. Easy. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. Σαν να είσαι λίγο... εγωιστής. If you're not here to help the Chantry, then you just came to make speeches. I came to see what frightens old women so, and to laugh. Είσαι κακούλης. But Lord Seeker, what if he really was sent by the Maker? What if... You are called to a higher purpose. Do not question. I will make the Templar Order a power that stands alone against the Void. We deserve recognition. Independence. You have shown me nothing, and the Inquisition less than nothing. Templars, Val Royo is unworthy of our protection. We march. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Do you know him very well? He took over the Seekers of Truth 2 years ago, after Lord Seeker Lambert's death. He was always a decent man, never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. Fortunately, the Templars aren't our only hope. I wouldn't write them off so quickly. There must be those in the Order who see what he's become. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσουμε για απόψε. Μεγαλώσουμε λίγο τη φάτσα μας έτσι ώστε να μας βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, παραμονή Χριστουγέννων 2014, τελειώνει η απόψινή εκπομπή με το παιχνίδι Dragon Age Inquisition. Θα είμαστε μαζί πάλι την Παρασκευή στις 26 Δεκεμβρίου, μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα. Μέσα από το Facebook θα δείτε ποιο παιχνίδι θα παίξουμε. Θα είναι βέβαια κάποιο τελευταίας κυκλοφορίας. Εκτός αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο που θέλετε να δείτε, στείλτε μου σε μήνυμα στο Facebook ή εδώ στο Twitch, έτσι ώστε να λάβω τα μέτρα. Λοιπόν, εγώ θα σας καληνυχτήσω εδώ πέρα. Στο επανειδή, χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και μην φοβάστε, όλα θα, σιγά σιγά θα αρχίσουν να φτιάχνουν σε ό,τι αφορά την ψυχική διάθεση την οποία έχουμε τις τελευταίες μέρες. Χριστούγεννα είναι, δείτε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, μην κολλάτε, μην αγχώνεστε όπως λέμε, χαλαρώστε για 2-3 μέρες έτσι ώστε να ανέβει λίγο η ψυχική διάθεση. Καλό σας βράδυ.